όλο και νωρίτερα ξεκινούν την ερωτική του ζωή οι νεαρές κοπέλες. Μάλιστα, όπως θα παρακολουθήσετε στο ρεπορτάζ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις μεθόδους αντισύλληψης, επισκέπτονται τον γυναικολόγο τις περισσότερες φορές μαζί με τη μητέρα του. Θα ξεκινήσεις να παίρνεις τα αντισηπτικά χάπια ένα την ημέρα από τη δεύτερη ημέρα της περίοδου. Η κυρία Ελένη Παπα-Νικολάου δεν είναι από τις μαμάδες που έχουν αυταπάτες. Όταν η κόρη της έκλεισε τα 17 και δημιούργησε την πρώτη της σχέση στο Λύκειο, συνειδητοποίησε πως το μικρό της κοριτσάκι μεταμορφωνόταν σε μια νεαρή γοητευτική γυναίκα και είχε έρθει η ώρα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση με τον οικογενειακό τους γυναικολόγο. Μια άλλη μορφή αντισύλληψης είναι το σπιράλ. Η 21 ετού σήμερα Ήλια έπρεπε να μάθει τα πάντα για τις μεθόδους και να προστατεύσει η ίδια τον εαυτό της από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη καθώς και από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το πόσο εύκολο μπορείς να μείνεις έγκυος. Όλα αυτά που είναι τελικά πάρα πολύ κοντά μας μέχρι απλά να μας τύχουν και το θέμα είναι να μην μας τύχουν. Τα παιδιά φοβούνται, προτιμούν να πάνε μόνα τους στο γυναικολόγο παρά να πάνε με τη μαμά τους. Ακόμα και μόνες τους να ξεκινήσουν να πάνε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Δεν ενημερώνεται όσο θα έπρεπε και αυτό το βλέπουμε το γεγονός ότι η χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών τα τελευταία χρόνια είναι μειούμενη, θα έλεγα, αντί να είναι αυξανόμενη. Ένα ποσοστό 50-60% των νέων κοριτσιών στην υπόλοιπη Ευρώπη παίρνει αντισυλληπτικά χάπια ή κάποια μορφή αντισύλληψης και εδώ βλέπουμε ότι το αντισυλληπτικό χάπι χρησιμοποιείται σε ένα ποσοστό περίπου 3-4% του πληθυσμού. Η σεξουαλική ζωή των νέων κοριτσιών στις μέρες μας, όσο και αν αυτό τρομάζει τους γονείς, ξεκινά από τα 13 με 14 τους χρόνια. Και δυστυχώς, ο χειρότερος σύμβουλος αυτές τις ηλικίες είναι ο εφηβικός έρωτας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλά κορίτσια βίωσαν τη δυσάρεστη εμπειρία μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, επειδή δίστασαν να πούνε ένα ηχηρό όχι στον σύντροφο που τις πίεζε ή δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Στην προσπάθειά του να φανεί έμπειρος και να έχει μια πολύ καλή επίδοση, πολλές φορές παραλείπει, νευριάζει ή έχει και την εντύπωση ότι χάνει τη στήση του. Περισσότερες κοπέλες το κάνουν απλά για να το κάνουν. Ίσως υπάρχει κάποια πίεση από το αγόρι και οδηγούνται σε αυτό. Ίσως ζηλεύουν άλλες φίλες τους που το έχουν ήδη κάνει και αυτές δεν έχουν προλάβει ακόμα να το κάνουν.